Από τις 16 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία αποπληρωμής των χρεών που έχουν πολίτες και επιχειρήσεις προς τους Δήμους σε 100 δόσεις σύμφωνα με τη νέα διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών βάσει του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή. Από την επόμενη Τετάρτη, δηλαδή την επόμενη μέρα από τις Παναγίες, 15 μέρες από 16 το μηνός, μπορεί ο κόσμος να προσέρχεται για να ρυθμίζει και επαναλαμβάνω είναι μέχρι 30 Νοεμβρίου του 2017. Μέχρι τότε ισχύει η ρύθμιση αυτή εδώ. Για όσους προσέλθουν μέχρι τότε. Υπάγονται όλοι οι υπαλλοί και οι νέοι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, οι δόσεις, η κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 ευρώ. Το ελάχιστο είναι 20 ευρώ. Η ρύθμιση από τη στιγμή που θα έρθουμε και θα πούμε ότι ξεκινάμε, υπογράφουμε για να ρυθμίσουμε, η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί εντός 3 ημερών. Εάν καθυστερήσουμε τη δόση μας, από την επόμενη μέρα υπάρχει μια προσάυξη 5% και αφορά την συγκεκριμένη τη δόση, όχι όλες τις δόσεις, έτσι, ενώ παλιά ήταν 15, το πήγαν στις 5. Επίσης, για να πάρουμε φορολογική ενημερότητα, θα πρέπει, αν χρωστάμε μέχρι 5.000, μέχρι 10 και πάνω από 10. Μέχρι 5.000 είναι το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής, 10% μέχρι τα 10 και πάνω από τις 10.000 είναι 20%. Πάνω από 5.000 αυτοί που χρωστάνε θα πρέπει να πάει Δημοτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο να πει ναι και μετά να έρθει να γίνει αυτό που είναι να γίνει. Εάν τώρα μέχρι τέλος του 16, 31 12 του 16, αυτές που στείλαμε δηλαδή και γίναν κατασχέσεις προς τρίτους στις τράπεζες. Δώσαμε εντολή δηλαδή στις τράπεζες να γίνουν οι κατασχέσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να έρθει και να πάρουν φορολογική ενημέρωση, να έρθει όλο αυτό το καθεστώς, θα πρέπει να πληρωθεί το 25% της οφειλής. Και τέλος, με αυτά τα οποία λέει εδώ μέσα, είναι ότι καταργείται εάν δεν πληρώσουμε των 100 δόσεων η οφειλή, η ρύθμιση όπως το είπατε, εάν δεν καταβάλουμε 3 συνεχόμενες δόσεις. Θετική χαρακτηρίζεται από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Χρήστο Χαρίτο η ρύθμιση των οφειλών, καθώς όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση, ακόμη και των 100 δόσεων, που είναι ο μέγιστος αριθμός, θα έχουν διαγραφή των προσαυξήσεων που θα ξεκινάει από 10%, ενώ η διαγραφή των προσαυξήσεων μπορεί να φτάσει και το 100% εφόσον εξοφληθεί εφάπαξ. Έχει έρθει εγκύκλος, η οποία αφορά ρυθμίσεις οφειλών προς ισοτά. Πρώτου βαθμού. Και αυτή αναφέρεται βασικά στις ρύθμιση σε 100 δόσεις και αφορά τις προσαυξήσεις και τους στόκους, τους εκπρόθεσμους κτλ. Δηλαδή να μπορεί να γλιτώσει ο κόσμος από αυτά τα πράγματα. Αφορά όχι μόνο, αν θυμάστε, κάναμε τις κατασχέσεις αυτές που αφορούσαν μέχρι τις 31-12 του 16. Η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει και αυτούς οι οποίοι χρωστάνε όχι μόνο τους παλιούς, δηλαδή μέχρι το τέλος του 16, και τους τωρινούς. Αυτοί που χρωστάνε δηλαδή μέσα στο 17 και μάλιστα και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου όσοι τα χρωστάνε. Η ρύθμιση αυτή είναι για 4 μήνες, είναι μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Και οι 22 δόσεις που υπήρχαν παλιά γίνονται 100 δόσεις. Απλώς υπάρχει μια κλίμακα, την οποία θα την πω τώρα. Η κλίμακα είναι ότι εάν θα χρωστούσαμε ένα χιλιάρικο και με τις προσαυξήσεις πήγε ακόμα ένα χιλιάρικο, 2 χιλιάρικα δηλαδή, εάν δώσουμε φάπαξ, είναι 1 χιλιάρικο. Πληρώνουμε δηλαδή αυτό που χρωστούσαμε. Εάν ρυθμίσουμε και το πάμε από 2 μέχρι 24 δόσεις, πληρώνουμε το 80% των προσαυξήσεων. Εάν το 1.800, αν υποθέσουμε ναι, το ποσό. Ναι, ακριβώς, ναι, το 20%. Ανάλογα το βγάζουμε. Λοιπόν, εάν από 25 μέχρι 48 είναι το 70%, από 49 μέχρι 72 το 60% και από εκεί και πέρα από 73 δηλαδή μέχρι 100 το 50%. Δηλαδή, αν το πάμε σε 100 δόσεις, χρωστούσαμε 1 χιλιάρικο που προσαυξήσεις, επαναλαμβάνω, θα πληρώσουμε τα 500 ευρώ.